Πάμε να συνεχίσουμε να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ιορδανίδου, που είναι αντιδήμαρχος καθαριότητας και κυκλικής οικονομίας, καθώς έχουμε και μια δράση την Κυριακή 14 Απριλίου. Βέβαια, κάποια ξεκίνησαν και από σήμερα. Let's do it, Greece, κοινή ημέρα κοινής δράσης στο πλαίσιο της διεθνούς εθελοντικής καμπάνιας. Καθαρίζουμε, σώζουμε γενικώς το περιβάλλον, φροντίζουμε το περιβάλλον. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κυρία Μωραΐτη. Καλά, εσείς? Συμμετέχουμε και εμείς λοιπόν ως Δήμος στην δράση συμμετέχουμε, αυτή. Συμμετέχουμε, μάλιστα. Και τι θα καθαρίσουμε? Δράση αυτή. Τι θα καθαρίσουμε εμείς? Υπάρχει ένας χάρτης δράσεων στο Δήμο, ναι. Ένας προγραμματισμός. Ξεκινάει, ναι, από σήμερα Τετάρτη. Και συνεχίζει, νομίζω, μέχρι τις 17 Τετάρτου, 17 Απριλίου. Ναι, την επόμενη Τετάρτη. Στην ουσία είναι μία εβδομάδα. Καθαρίζουμε κάποιες περιοχές όπως η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, κεντρικοί δρόμοι και πλατείες σε χωριά και του χωριού και δημοτικού πάρκου, πλατεία του Προβατά, καθαρισμός Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων, νομίζω το είπα. Ναι. Είναι σε διάφορα σημεία της πόλης. Στο Ηρώ σήμερα... μου πάτε, στο πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά μου πάτε, στον Άγιο Ιωάννη μου πάτε, τη λίμνη, γύρω από τη λίμνη. Πολλά σημεία και κεντρικά σημεία, ε! Πολλά σημεία και κεντρικά σημεία. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται είναι το Let's Do It, ξεκίνησε Let's Do It World ως κείμενημα το 2008 στην Εσθονία, ναι, και αργότερα το 2012 ξεκίνησε και στην Ελλάδα. Και αυτό που θέλω να ξεκίνησε στην Ελλάδα και μάλιστα με το Δήμο Σερών να συμμετέχει ανελιπώς από το 2012 με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη κυρίως των εθελοντών. Υπήρχε βέβαια μια μικρή περίοδος της πανδημίας, στην οποία δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι δράσεις, και φέτος γίνεται μια προσπάθεια για ανασυγκρότηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Πολύ ωραία ακούγεται. Πολύ ωραία ακούγεται. Μακάρι εκτός από αυτές τις δράσεις να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς κάποιες δράσεις εδώ σε τοπικό επίπεδο, που είναι ένας από τους στόχους μας. Κύριε Ιορδανίδου, το λέω γιατί αυτός που καθαρίζει δεν βρωμίζει εύκολα στη συνέχεια. Αυτός που δεν καθαρίζει ποτέ, που είναι πάρα πολύ εύκολο να πετάξει κάτι. Κυρία Μωραΐτη, αλλά... είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ναι. Αν κληθεί να το καθαρίσει, τότε θα το λυπηθεί και θα θέλει να το βλέπει πάντα καθαρό και όμορφο. Ακριβώς, ακριβώς. Και μακάρι να μπουν, αυτό είναι στην ουσία ο στόχος, είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και προς τον εθελοντισμό αλλά και προς την περιβαλλοντική προστασία. Σωστά. Είναι η ενεργοποίηση των πολιτών. Γιατί θεωρώ ότι ένας πολίτης όταν ενεργοποιείται και αρχίζει και έχει ευαισθητοποιηθεί σε αυτό το θέμα, θεωρώ ότι, όπως λέτε και εσείς, αυτό που θα καθαρίσει δεν θα το ξαναλερώσει. Και όλα ξεκινάνε φυσικά, το λέω και το ξαναλέω, είναι θέμα παιδείας, είναι από το σπίτι μας, αλλά κάποιες φορές πρέπει και εμείς σαν Δήμος και γενικά όλοι μας να προσπαθήσουμε. Ναι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τι μου λέτε, τι εγκατελειμμένα μου είπατε να τη ρωτήσω την... της ΔΕΠΚΑ στην Κεδίη σήμερα, εγκατελειμμένα μαγαζιά, ναι, και τι έχει... έχετε κάποια καταγγελία, κυρία Ιορδανίδου, εσείς εκεί στην περιοχή της Κεδίης, εγκατελειμμένα καταστήματα, λέει, και μια ξύλινη εξέδρα που είναι επικίνδυνη? Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν, ναι, ούτε εγώ μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς εννοεί. Αν εννοεί ένα κατάστημα το οποίο έχει μια... Αν είναι η ιδιοκτησία του καταστήματος, πώς μπορούμε να παρέμβουμε εμείς? Ναι, αλλά αυτό είναι η πρόσωψη του μαγαζιού. Επικινδυνότητα. Ναι, 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 κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα κι εγώ τι εννοεί, αλλά... Κυρία Μωραϊτή, ναι, γι' αυτό είναι και τα τηλέφωνά μας. Και το δικό μου και όλων των δημάρχων για να επικοινωνεί ο κόσμος μαζί μας. Αυτό είναι το καταστήματος και δεν το λέω με την μορφή ότι... Το καταστήματος, ναι, 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 το προσέξει το κατάστημα. Είναι, πώς να σου το πω, ο χώρος του μπροστά το στο κατάστημα. Το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι επικίνδυνο αυτό να το δούμε όμως. Φυσικά και να το δούμε. Κάτι δεν έχουμε εντοπίσει σωστά εμείς. Μακάρι, αφού μου το λέτε κι εσείς, αύριο εννοείται ότι θα μεριμνήσουμε και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πού είναι το πρόβλημα. Απλά καλό είναι. Δώστε να ένα μας τηλέφωνο, καλείτε. Δώστε ένα τηλέφωνο αν μπορούν να σας βρούνε, γιατί. Το τηλέφωνο μου το έχετε, κυρία Μωραϊτή, να μην το δώσω στο κινητό σας. Το κινητό σας, όχι το κινητό σας. Κάποιο σταθερό να μπορεί να στο παίρνει. Στο 36-170, αλλά θεωρώ ότι και το κινητό μου να δώσετε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία, ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν. Και εσείς, γεια σας.